πολλά τη φαντασία μου. Η σόλα στα στιγμάζω μου, αχ κόρη δεν σε λησμονώ. Με φλεύω το μισές βαθιά στην φλέβα της καρδιάς μου και επί ζωής μου θα πονώ. Πολλές φορές σε διάβασες τον πόνο της καρδιάς μου στο πρόσωπό μου το χλωμό. Πλησίον σου μια λέξη σου γιατρεύει τα σπληγάς μου. Έχω τον κόσμο βλήν φραγμό. Θέλω να παρουσιάσω όσα δεν ξέρουν οι Κύπροι, το ευρύ κοινό, για τον Βασίλη Μιχαηλίδη που θεωρείται ο πιο σημαντικός εθνικός ποιητής. Εκέντησε τα σπλάχνα μου ο αέρος και αγάπη με πλημμύρισε νευθείς. Αφήκεν της δρυμύτητος μου μέρος εντός μου κι είμαι έκτοτε εμπαθής. Αέρη από κοντά της για να πάρεις μυρωδιά και τη γλύκα απ' τη ματιά της που την έχει για φωλιά. Μέσα σε τέτοια τρομερή και μαύρη δυστυχία, μέσα σε τέτοια κόλαση, σε τέτοια τυραννία, αχ μη ζητείς να ακούσεις πια της λύρας μου τους ήχους. Δεν είμαι πια για πίση, δεν είμαι πια για στίχους. Ο στίχος περιέχει μουσική. Ειδικά όταν είναι ποιήση, ξεκινάς από την ποιήση. Τη διαβάζεις, βρίσκεις τη μουσικότητα της, πώς κυλά ο λόγος και προσπαθείς να πάρεις κάποιους ρυθμούς και κάποιους ήχους από την ποιήση και να τους εξωτερικεύσεις με τον δικό σου τρόπο. Σε μια ποταμόθια βασί μια λιερή νεσιάστηκα νι εγκαΐ στα λαμί. Ούλα τα αρνίνη στο τσοκό, ο άχαρος επιάστηκα, ανταμοιαστή με στην νομή. Αντάν με είδεν έφεξεν, κι ο νους μου εφεντιάστηκεν, και φάνην κόσμος φωτερός. Ανταν μου χαμογέλασεν, παράδεισος επλάστηκεν, όμπρος μου και μηνα ξερό. Στην Ανάθη Ουλίου είχα πρότυπο μου τα αφηγηματικά μεγάλα τραγούδια, το Νικάρισμα της Παναγίας και του Αϊορκού, και στη Χιώτισσα είχα υπόψη μου αρκετές μουσικές Οθωμανικές και της Ανατολικής Μεσογείου. Και ήθελα να κάνω κάτι παρόμοιο, δηλαδή να είναι αυτό το εκτενές κομμάτι που να έχει ενδιαφέρον μουσικό. Αν δεν αρσέψαν οι κρυφοί, ανέμοι και φυσούσαν, κι αρτσίνησαν εις την τουρτσά, να κρύφω συνεφιάζει. Και που τες τέσσερις μερικές τα νέφια κουβαλούσαν, ως τι να κάμουν τον τζερό, να αρτσεύκει να στιβάζει. Έχω στο νου μου πίσκοπε να σφάξω, να κρεμάσω, κι αν μπορώ που τους Ρωμιούς την Κύπρου να παστρέψω. Κι ακόμα αν εμπόρια τον κόσμο να γυρίσω, έθεν να σφάξω τους Ρωμιούς ψυχή να με να αφήσω. Ποιος είναι η ευφυλή συνότζερη του κόσμου? Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξηλύψει, κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί όντας ο κόσμος λύψει. Είδα εσείς κόρη μου πικραμένη κι εσείς στα μάτια σου ποταμούς. Πέ μου και μεν δεις πως είμαι ξένη, δεν έχει πλάσμα δίχως καμούς.
ευχαριστούν τον κόσμο, κόρη μου, ζούμε και έχουμε όλοι μας τον γραφτόν που τη βουλή του Θεού να βγούμε. Δεν είναι κόρη μου βουλετών. Έχουμε όλοι δικούς θαμμένους. Ο χάρος ποιους δεν έχει καμένους. Η πλήξη πόπαθεν η καρδιά σου. Σφάζει και Τούρκο και Χριστιανών. Θέλω να μείνω ακόμα μητά σου και ας πάω να χάσω το σπερινό. Πέθανε στο φτωχομείο και μετά που τον θάψανε στο κάπου στο κημητήριο Λεμεσού Αγίου Νικολάου. Δεν γνωρίζουμε πού είναι ο τάφος του αυτή τη στιγμή. Έναν καρκιά μου τ' άνοιξε κι αρκίνανε καλλιόντα. Παραπονηθούς η Ανά κι αλαφρό τραγουδόντα. Τους λαστούς κακολοϊτάς που σε κακολοούσι. Που σε μισούσι δεν έχουν αμάτια να σε δούσι. Τη γυναίκα τη βλέπει ως κάτι σαν την Παναγία. Την ίδια στιγμή είναι πολύ καλός γνώστης της ιστορίας και της γεωγραφίας του νησιού και τη λατρεύει την νήσο, την Κύπρο. Είμαι μες τούτην τη γωνιά που με βαλένει η φύση. Η πρώτη της Ανατολής κι η ύστερη της Δύσης. Ήθελα να ακουστεί ο λόγος και ήθελα όταν φύγει ο κόσμος από εδώ ή όταν ακούσει τον δίσκο που φύγει αργότερα, μετά από αυτή την εμπειρία, την ακουστική εμπειρία, να νιώθει ότι έχει βιώσει τον Βασίλη Μιχαλίδη και ότι γνωρίζει ποιος είναι ο Βασίλης Μιχαλίδης. Cercați-mi cu tot proiectul.